Θα σταθούμε όμως στο θέμα των Χούθη, οι οποίοι πραγματικά έχουν παραλύσει την περιοχή Ιουλία Βελισσαράτου. Είναι σε εξέλιξη εδώ και ώρα η συνέντευξη τύπου του Λόιντ Όστιν, ο οποίος είπε πως πρέπει να αναλυφθεί μια διεθνής πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τους αντάρτες φιλοειρανούς Χούθη. Πράγματι, αυτή την ώρα συνεχίζει τη συνέντευξη τύπου μαζί με τον Ιωάβ Γκαλάν, τον Υπουργό Άμυνας. Ο Λόιντ Όστιν, ο οποίος στην αρχή της ομιλίας του είπε ότι συμφώνησε με τον Υπουργό Άμυνας να κάνει πιο χειρουργικές επεμβάσεις στη Γάζα και να ενταθούν οι προσπάθειες για ανθρωπιστική βοήθεια προς τους αμάχους, ενώ στη συνέχεια διέρευσε λίγο πριν ο ίδιος πει την πληροφορία ότι θα δημιουργηθεί μια διεθνής ναυτική δύναμη η οποία θα ονομάζεται Prosperity Guardian, σε μια πιο ελεύθερη μετάφραση ως φύλακας των αρχών και των αξιών, όπου θα συμμετέχουν πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Βρετανία, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως σε αυτήν συμμετέχουν και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάτι το οποίο δεν πρόκειται βέβαια να ανακοινώσει αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Διεθνής Ναυτική Δύναμη θα έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα για τις συνεχείς και πολλαπλές μαζικές επιθέσεις που κάνουν οι φιλοειρανοί αντάρτες στην Ερυθρά Θάλασσα και φυσικά έχουν παραλύσει την αυσιπλοεία με τις γνωστές πολύ σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Ναι, διότι μιλάμε τώρα, η BP είναι η πέμπτη πετρελαϊκή εταιρεία που ανακοινώνει πως σταματά τη διέλευση από την περιοχή και δεν χρειάζεται πολλά για να καταλάβει κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για την τσέπη μας και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.